Mejil y Caterina. Η Κατερίνα σπουδάζει οικονομικά, ενώ ασχολείται και με την κομμωτική. Ασχολείται επαγγελματικά με το modeling, με το χορό και το στίβο. Φιναλίστ με τον αριθμό 20, Μαρία Διακογιάννη. Sometimes I wonder what I'm doing here in the middle of this Times Square room. Η Μαρία έχει τελειώσει το γενικό λύκειο και στη συνέχεια ακολούθησε μαθήματα κομμωτικής. Build cheap champagne with the mirrors and flashing lights and plastic. Της αρέσει ο χορός και η γυμναστική. Τα μαγιό είναι της γνωστής εταιρείας MED από τα καταστήματα της κυρίας Ξανθοπούλου. Τα μαλλιά των κοριτσιών είναι από την εταιρεία MM Hair Art. Επίσης από το κομμωτήριο Χαβιζέ. Αριθμός νούμερο 21. Μαρία Ειρήνη Διβόλη. Η Μαρία Ειρήνη σπουδάζει νηπιαγωγό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και γνωρίζει αγγλικά. Έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με την κολύμβηση και το ακόντιο. Της αρέσει η ζωγραφική, το διάβασμα, ο χορός και τα ταξίδια. Τα υποδήματα των κοριτσιών είναι από την εταιρεία Μιγκάτο. Τελευταία φιναλίστ, αριθμός νούμερο 22, Γεωργία Παλαμά. Η Γεωργία σπούδασε στη Γερμανία Art Director, Photo Media Design και γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά, νορβηγικά και γαλλικά. Της αρέσει ο αθλητισμός και έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά άλλα αθλήματα. Να πούμε ότι τα κορίτσια βάλανε καταπληκτικές κρέμες από την εταιρεία Pencil. Επιμελήθηκαν το σώμα τους, το πρόσωπό τους, τα μαλλιά τους, διότι η εταιρεία Pencil σας περιποιείται από την κορφή μέχρι τα νύχια. Η Κρητική Επιτροπή νομίζω έχει πολύ δύσκολο έργο. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Κύριε Γρηγορίου. Ανούλα μου, τι θέλεις να σου πω? Πώς σας φάνηκαν τα κορίτσια? Πάρα πολύ ωραία. Δροσερά. Πολύ όμορφα. Πιστεύετε ότι θα είναι δύσκολο να αποφασίσετε? Όχι, καθόλου. Είμαι έτοιμος. Είστε έτοιμοι. Χωρίς να δείτε τις τουαλέτες ακόμα? Έχω βγάλει το όρισμα, αλλά να δούμε και τις τουαλέτες. Συνονοείστε μεταξύ σας ή ο καθένας ό,τι νομίζει? Ο καθένας έχει τη δική του κριτική. Σωστό, και τη δική του κρίση. Εσάς τα κορίτσια σας αρέσουν? Ξέρουμε, έχουμε μία προτίμηση, να ακούσουμε κάποιον αριθμό ή να το αφήσουμε λίγο για πιο μετά? Μιλήστε λίγο, πείτε για να ακούσω. Λοιπόν, η μηχανή μπορεί να αποχωρήσει.